Απόγευμα Παρασκευής και μια ολόκληρη γειτονιά στην Κάτω Αχαΐα χορεύει για τον Αραβώνα και τον γάμο της Κωνσταντίνας. Στο σπίτι της Νύφης έχει στηθεί ένα μεγάλο γλέντι, το οποίο θα συνεχιστεί σε ένα σπίτι της γειτονιάς, με όργανα, φαγητό και χορό. Η οικογένεια της Νύφης βρίσκεται στο επίκεντρο. Όλοι όμορφα ντυμένοι χορεύουν και περιμένουν τον γαμπρό που θα φτάσει λίγο αργότερα. Σήμερα αραβωνιάζεται η εγγονή μου, θα έρθει ο γαμπρός, να παίρνουν να ανταλλάξουν τα δώρα τους, να γίνει Νύφη, να γίνει αυτός γαμπρός. Έχουμε όργανα, θα φάμε, θα πιούμε, θα χορέψουμε. Τα παιδιά των Τσιγκάνων παντρεύονται σε μικρή ηλικία. 13, 14 και 15 ετών κορίτσια και αγόρια παίρνουν ρόλους που έξω από την κοινότητα των Τσιγκάνων απευθύνονται σε πολύ μεγαλύτερους. Αυτό θέλουν τα έθιμα των Τσιγκάνων που δεν επιτρέπουν τις προγαμιαίες σχέσεις και θεωρούν πως η οικογένεια είναι ο πιο ιερός σκοπός. Δεν είναι ωραίο πράγμα το να τα παντρεύουμε τόσο μικρά, γιατί μπαίνουν σε πολλά βάσανα, σε πολλά προβλήματα. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα, αλλά είναι η παράδοση. Η παράδοσή μας αυτή που τις παντρεύουμε μικρούς. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικά. Παντρευτήκαν και πιο μικρή. Και 13 και 14 χρονών έχουν παντρευτεί. Είναι η παράδοσή μας αυτή. Επειδή δεν υπάρχει ελεύθερη σχέση κατά κάποιο τρόπο στο κομμάτι της ζωής που ζούμε, γι' αυτό και γίνεται αυτή η διαδικασία που παντρεύονται μικρά τα παιδιά, επειδή δεν υπάρχει η ελεύθερη σχέση που λέμε. Με αυτό το κομμάτι μπορούμε και τους ελέγχουμε κάπως καλύτερα. Ο γάμος είναι ένα γλέντι που επικυρώνει μια συμφωνία. Δεν υπάρχει θρησκευτικό κομμάτι, δεν υπάρχει κάποιο χαρτί. Όμως είναι μια συμφωνία που τηρείται και από τις δύο οικογένειες. Θα την πάρει την Νύφη ο γαμπρός, φύγουν στο δικό του σπίτι, μετά θα έρθουν αργά στο δικό μας το σπίτι να μας φέρουν το λουλούδι της κοπέλας, της εγγονούλας μου. Αυτό είναι το έθιμό μας. Μάλιστα ένας από τους λόγους που ντύνονται όμορφα και κάνουν τόσο καλά γλέντια είναι για την επόμενη Νύφη, ώστε και οι άλλες κοπέλες της οικογένειας γρήγορα να παντρευτούν. Το πιστεύουν, είναι ένα κομμάτι που το πιστεύουν αυτό και δαπανούν αρκετά χρήματα προκειμένου να βγουν, ας το πούμε έτσι, για να τα δει και ο κόσμος ο υπόλοιπος, για να επιλεχθεί και η επόμενη Νύφη. Να πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Μόνο εάν αποφασίσουν τα συμπεθέρια, στη συνέχεια θα επικυρωθεί ο γάμος και από την Εκκλησία, ώστε να μπορεί να αναγνωριστεί και από το ελληνικό κράτος.